Ηρύχειο σήμερα. Με μεγάλωσε γιαγιά Πόντια και προγιαγιά από τη Μικρά Ασία, από Κερασούντα και Τραπεζούντα. Έτσι, μια τέτοια μέρα, κανένας Έλληνας και κανένας Έλληνας του Πόντου δεν μπορεί να ξεχάσει, γιατί το αίμα δεν ξεχνιέται. Είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ό,τι και αν έχουν πει όσοι τα έχουν πει, εμείς σήμερα θα αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή και το Πυρίχιο, τον πολεμικό χορό, τον αρχαιότερο πολεμικό χορό των Ελλήνων, στους ανθρώπους των γραμμάτων, αλλά που μάλλον τους λείπει η παιδεία, και στους μορφωμένους που μάλλον τους λείπει η μόρφωση. Να θυμάστε ότι οι 353.000 σκοτώθηκαν για να είσαστε εσείς αυτή τη στιγμή εδώ, σφαγιάστηκαν μάλλον, και να λέτε ό,τι θέλετε, από όπου θέλετε, και να κοιμάστε στους καναπέδες σας και στα μαξιλάρια σας. Λοιπόν, θέλω να πω για τον Πυρίχιο ότι είναι ο αρχαιότερος ελληνικός χορός με τον οποίο έβγαιναν οι πολεμιστές, ξεκίναγαν και πήγαιναν στη μάχη. Είτε πρόκειται να πεθάνουν, είτε να κερδίσουν. Έπαιρναν τα αρματά τους και ξεκίνησαν με πυρίχιο για να πάνε να βγουν στην πρώτη γραμμή και να δώσουν το αίμα τους για την πατρίδα τους και τις οικογένειές τους. Με συγχωρείτε για το τρακ μου, αλλά είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τον ελληνισμό μας. Όμως, πριν σας δείξω τους καλεσμένους, πάμε να δούμε το βίντεο που ετοιμάσαμε για εκείνους. Σε αυτό το βίντεο σας δίνουμε τις απαντήσεις για τα δύο quiz που σας έχουμε βάλει. Ήσασταν όμως καλοί ηλίτες? Ποιος είναι ο πιτσιρίκος που κρατάει το χταπόδι, έχει λατρεία στην κατάδυση και ρίχνει πολύ ξύλο? Ο Σταύρος Εξακουστίδης. Σταύρος Νερβάνα Εξακουστίδη! Πριν 10 μέρες τον χαρακτήρισαν τον Νταβίντσι του ξύλου. Έριξε τόσο ξύλο στον αντιπαλό του στη Ρουμανία που έκανε τους πάντες να παραμιλάνε. Ο Σταύρος στις κουβέντες του όταν εξοργίζεται γίνεται εριστικός και κάποιες φορές προκλητικός. Αλλά είτε είσαι φίλος του είτε εχθρός του, σίγουρα το αναγνωρίζει ένα βασικό πράγμα. Ότι ο Εξακουστίδης δεν είναι απλά καλός αθλητής, αλλά είναι ένας καταξιωμένος κορυφαίος αθλητής στη χώρα μας. Και δύσκολα πέφτει. Πεισμώνει και δύσκολα πέφτει. Σήμερα θα μας πει για τη λατρεία που έχει στη θάλασσα, για την κόρη του και την οικογένειά του, για τις μακροχρόνιες φιλίες στο χώρο των Ρινγκ, για τη μεγάλη κόντρα με τον Καρούσο, αλλά και για τη σπουδαία του νίκη στο Βουκουρέστι, στο Super Combat. For your winner by unanimous decision, Stavros Nerpana! And Spectrum applauds him, you have to. Το δεύτερο quiz για σήμερα, το ζουμπουρλούδικο που σας λέγαμε αγόρι, και πάντα εύθυμο και χαμογελαστό, είναι ο Παύλος Παΐσιος, ο οποίος το πήρε απόφαση, έβαλε στόχο και όταν ήταν μικρός, άλλαξε ριζικά. Αγώνες, προσπάθεια, επιμονή και ψυχή. Παίζει παντού, πάντα και με όλους. Και αυτό που κυνηγάει είναι οι ευκαιρίες και τα δύσκολα παιχνίδια που θα αναδείξουν ολοένα και περισσότερο το ταλέντο του. Στη μεγάλη οικογένεια του Golden Corner, ο Παΐσιος έχει βρει τις δίδυμες αδελφές πυγμαχικές ψυχές του. Σήμερα θα μας μιλήσει για πολλά. Για νίκες και σπουδαίους αγώνες, αλλά και για ήττες. Εξάλλου έτσι είναι πάντα. Μία στα πάνω, μία στα κάτω. Και όπως είπε πρόσφατα και ο ίδιος, τέρμα το διάλειμμα. Τα κεφάλια μέσα. Σταύρος Εξακουστίδης, Παύλος Παΐσιος, λοιπόν. Καλησπέρα, παιδιά. Τους έχουμε εδώ μαζί μας. Και ποιο είναι το θέμα, ότι έκανα λάθος, ρε παιδιά. Ο Εξακουστίδης έχει γιο, δεν έχει κόρη ο άνθρωπος. Συγγνώμη, ρε Σταύρο. Αντράκι. Τον είδα και είναι ωραίος. Αντράκι, νομίζω και είσαι και χαζομπαμπάς, έτσι. Χαζομπαμπάς, τελείως. Μπήκες και μου έδειξες τις φωτογραφίες με το μωρό. Ναι, με το γιο μου. Έχω τρελαθεί. Πόσο είναι τώρα ο γιος? 10 μηνών. Α, είναι μικρούλης ακόμα, μικρούς. Είσαστε. Εντάξει, θα πας και για την κόρη. Αμέσως εγώ δεν. Στην επίθεση. Σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά, τώρα έχουμε αγώνες. Αφού βγήκε ο γιος πρώτα, ναι. Γιατί το είχα άγχος, να ξέρεις. Άγχος, ήθελες γιο? Γιο ήθελα. Αλλά αυτός δεν με θέλει, τη μάνα του θέλει, δεν θέλει εμένα. Είναι λίγο κολλημένοι. Κολλημένοι με τις μαμάδες τους τα αγόρια, στο λέω και από πείρα δεν το συζητάμε. Είναι λίγο. Παύλο, καλησπέρα. Εσύ ακόμα είσαι μικρός. Βέβαια και ο Σταύρος είναι μικρός, αλλά εντάξει, ο Σταύρος είναι λίγο ακόμα. Πιο. Εσύ έχεις ακόμα. Δεν έχεις σκοπό να κάνεις κανένα παιδί, κανένα γάμο και αυτά. Αργότερα. Λοιπόν, Σταύρο μου, πώς ξεκίνησες να παίζεις?
Και τώρα έχεις γίνει τρομερός και εξακουστός και ο Νταβίντσι του ξύλου. Είμαι από τις περιπτώσεις από τα παιδιά που όταν ξεκίνησα το kickboxing δεν υπήρχαν σχολές. Υπήρχαν 2-3 σχολές, 4 και αυτές η μία από εδώ, η μία από εκεί. Στον Κορυδαλό δεν υπήρχε σχολή καμία, ούτε μία. Και έφευγα και πήγαινα στο Κερατσίνι, σε ένα γυμναστήριο που έκανε εκεί ήταν τότε ο δάσκαλος ο Ιακημίδης. Έκανε σε αυτό το γυμναστήριο και ξεκίνησα εκεί πέρα. Βέβαια, και φαντάσου ότι μου είχε βάλει δίλημα η μητέρα μου. Μου λέει, γιατί εγώ τότε ήταν της μόδας υπολογιστές και αυτά, ότι είχα ξεκινήσει και εγώ με το σχολείο, ήμουν λίγο πιο μεγάλος και ήθελα υπολογιστή. Και μου λέει η μάνα μου, ή θα χαλάσω τόσα λεφτά να σου πάρω υπολογιστή, ή θες να πας να γραφτείς kickboxing. Δεν μπορώ, μου λέει, να τα πληρώνω και τα δύο. Και λέω, όχι, δεν θα πάρω υπολογιστή, θα κάνω kickboxing. Δηλαδή, θες να μας πεις ότι η μαμά σου σου είπε να πας να γραφτείς? Δηλαδή, γιατί σε όσους άλλους έχω ρωτήσει κάτι τέτοιο, οι μαμάδες τους τα φοβούνται αυτά. Δεν θέλουν να δουν το γιο τους να παίζει ή να χτυπιέται. Ναι, όχι, δεν το ήθελε. Όχι, δεν το ήθελε η μάνα μου. Α, δεν το ήθελε. Ο πατέρας μου του άρεσε. Ναι. Η μητέρα μου, γι' αυτό μου έβαλε αυτό το δίλημα. Θες υπολογιστή, γιατί υπέθεσε ότι θα διαλέξω τον υπολογιστή και ότι δεν θα τρέχω να χτυπιέμαι. Εγώ είχα άλλη άποψη και δικαιώθηκα. Άμα τώρα σου ζητήσει κανένα μήνυ υπολογιστή, καλά τώρα, ο 10 μηνών γιος σου, τι θα του πεις? Θα του πάρεις και τα δύο, νομίζω. Θα προτιμήσω τον αθλητισμό για άλλη μια φορά. Ναι. Πάνω απ' όλα. Γιατί το κακό στις μέρες μας με τα παιδιά είναι ότι αποχαυνώνονται στους υπολογιστές και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και χάνουν λίγο την ουσία με τη γυμναστική, με την επαφή με τον κόσμο, γενικά. Το να γυμνάζεσαι είναι τελείως διαφορετικό από το να είσαι κλεισμένο σε ένα κουτί. Συγχαρητήρια για όσα λες. Πες μας την ηλικία σου για να ξέρουν όλοι ότι δεν είσαι, ότι είσαι και εσύ πιτσιρικάς. 28 και έχεις κάνει οικογένεια και έχεις αυτές τις απόψεις και μπράβο σου, Σταύρο. Και θυμάσαι καθόλου την πρώτη μπουνιά που φάγες, ας πούμε, την πρώτη φορά που φύγεις κάτω? Θυμάμαι τα τρία πρώτα μου παιχνίδια, ναι. Είχα χάσει και στα τρία. Είχα τόσο πολύ άγχος. Αλήθεια, τρεις στις τρεις ήττες. Και δεν το είχα βάλει κάτω, προσπαθούσα όλο και περισσότερο. Και στο δεύτερο παιχνίδι κιόλας έχω παίξει με τον Ανδρέα τον Μιχαηλίδη, που τότε ήταν 57 κιλά. Έχετε διαφορές του. Έχουμε τεράστιες. Ναι, και είχα κάνει τρεις ήττες στα σημεία βέβαια όλες. Εντάξει, αλλά πείσμωσα περισσότερο και από εκεί πέρα πήρα τα πάνω μου. Δεν σε έριξε δηλαδή αυτό? Δεν σε έριξε το ότι έχασες τρεις αγώνες? Το ήθελα τόσο πολύ και ήξερα ότι εγώ έκανα κάποιο λάθος και έχανα στα σημεία ή οτιδήποτε και πείσμωνα περισσότερο κάθε φορά. Μάλιστα. Παύλο, θέλω να μου πεις και εσύ πώς ξεκίνησες. Τι έγινε και ξεκίνησες και εσύ και παίζεις και επικμαχία? Αν και ξέρω εγώ να πω, αλλά θέλω να μάθει και ο κόσμος. Είχες τον μπαμπά, νομίζω, εσύ. Εγώ είχα, ναι, από μικρός. Από μικρός τον πατέρα μου δίπλα. Μου είχε δείξει κάποια πράγματα. Ναι. Μετά εγώ μου άρεσε πολύ το φαΐ. Και γι' αυτό πήρα και κιλά αυτά. Και επειδή δεν μου άρεσε η εμφάνισή μου, γι' αυτό και μόνο πήγα και γράφηκα σαν ψήλογο της γειτονιάς. Ξεκινώντας kickbox, παίζαμε κάτι αγώνες σαβάτ στα 81 κιλά. Εντάξει, πήραμε και κάποια προαθλήματα και σιγά σιγά έχασα τα κιλά. Ουσιαστικά μας λες ότι όποιος βάλει στόχο να είσαι αυτό το ξανθούλι, εδώ δεν τάξεις, δεν έχεις πάρει κιλά, είσαι μωρούλι. Λοιπόν, όποιος βάλει στόχο, εδώ δεν έχεις κιλά, ρε εσύ, Παύλο. Όχι. Ήσουν πιο μικρούλης. Ναι, ναι. Άρα στην εφηβεία πήρες. Στην εφηβεία πάντα τα αγόρια ξεφεύγουν με όποιον τρόπο. Είτε στο φαΐ, είτε λίγο με τις παρές, είτε λίγο με το διάβασμα που το αφήνουν. Νομίζω, αλλά σε βλέπω, την πυγμαχική, την κάρτα την έχεις από μικρός, έτσι. Ναι, ναι. Θέλω να μου πεις όμως και λίγο για τον παπά. Είπαμε πριν τους αγώνες και μιλάμε τώρα ότι είναι αμέτρητη. Ο πατέρας μου έχει πάρα πολλούς αγώνες. 10 χρόνια Εθνική Ελλάδος, συνέχεια πρωταθλητής. ΑΒ κατηγορία αντρών, έπαιξε Βαλκανιάδα, έχει βγει δεύτερο στην Ευρώπη, έχει παίξει τα Χρυσά Γάντια που τότε τα Χρυσά Γάντια ήταν το μεγαλύτερο σκαλοπάτι για την ερασιτεχνική πυγμαχία. Άρα νομίζω πρέπει ο πατέρας σου από αυτά που λέμε τώρα και γενικά που έχουμε πει και εκτός κάμερας, είναι και αυστηρός κριτής. Ναι. Είναι ο αυστηρός κριτής σου, έτσι. Ναι. Έχεις να αντιμετωπίσεις πέρα από τον εαυτό σου και τον μπαμπά σου σε μια ήττα ή σε κάποια λάθος τεχνική πάνω στο ring? Σίγουρα, μετά από κάθε αγώνα, η ατάκα του είναι, έλα να κάτσουμε το παιχνίδι να το αναλύσουμε. Δεν έχω ακούσει μπράβο μέχρι τώρα.
Ενώ ασχολούμαι με τα 14 μου, 15 μου που παίζω. Δεν έχεις ακούσει μπράβο. Μπράβο δεν έχω ακούσει, όχι. Μπράβο πάντως για, αυτό, για αυτή την αλλαγή. Να, εγώ σου λέω αυτή τη στιγμή μπράβο για αυτούς τους κοιλιακούς. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς τόσο μαχητικά με τις πολεμικές τέχνες? Ήταν από μικρός το μικρόβιο. Έβλεπα τον πατέρα μου σε αγώνες να παίζει κασέτες και από τότε μου άρεσε. Είχα δοκιμάσει διάφορα σπορ, αλλά δεν μου άρεσε κανένα. Και έτσι μια μέρα ο πατέρα μου λέει στη μητέρα μου: θα πάρω το μικρό να τον πάω στον Ολυμπιακό τότε, με τον δάσκαλο τον Κωνσταρέλο. Μπαίνω εγώ στον Ολυμπιακό και η πρώτη μου κίνηση ήταν να κάτσω στο παρκέ και να κάτσω εκεί 3 ώρες κάτω, χωρίς να μιλήσω, χωρίς να ζητήσω τίποτα. Απλά έβλεπες δηλαδή. Απλά έβλεπα την προπόνησή τους, ναι, τίποτα άλλο. Έβλεπες. Και αυτό που έβλεπες. Δεν ξέρω, ήταν κάτι το οποίο με άφηνε με το στόμα ανοιχτό. Όπου και να πήγαινα, καθόμουν 2-3 μέρες, μια εβδομάδα το πολύ και έφευγα συνέχεια. Γιατί αυτό? Δεν με τραβούσε. Με πήγε ποδόσφαιρο, με πήγε μπάσκετ, πήγαμε καράτε που κάπως ήταν στα μαχητικά αθλήματα, αλλά και αυτό δεν με τράβηξε. Μόλις πήγα στον Ολυμπιακό. Εκεί είπες, αυτό εκεί είμαι, αυτό λέω, θέλω. Ναι. Θυμάσαι κι εσύ αυτό που ρώτησα το Σταύρο, την πρώτη μπουνιά που έφαγες, την πρώτη ξάπλα, τον πρώτο μέσα εισαγωγικά ύπνο? Θυμάμαι το πρώτο μου παιχνίδι στο kickbox, στο box Avat που είχαμε παίξει. Είχα παίξει με έναν αντίπαλο που ήταν πολλά, πολύ διαφορετικά κιλά από μένα, πολύ μεγαλύτερα κιλά. Και είχα φάει πολύ δυνατά χτυπήματα. Ξάπλα δεν είχα πέσει. Τώρα έτυχε και. Εντάξει, δεν πειράζει. Σηκωθήκαμε. Σηκώθηκαμε έτσι πρέπει. Αλλά ναι, και εγώ είχα χάσει τους δύο πρώτους μου αγώνες. Τους είχα χάσει στο kickbox. Μετά ξεκίνησα ασθενική πυγμαχία. Εκεί πήγαινα πάρα πολύ καλά. Και μετά τώρα που παίζουμε. Και τώρα επαγγελματικά και εξωτερικό και τα πάντα όλα και με. Τώρα ναι. Και με δύναμη. Τώρα έχουμε να συζητήσουμε δύο αγώνες των δύο εδώ πέρα εξαιρετικών αθλητών στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσω με την σπουδαία νίκη του Σταύρου Εξακουστίδη στο Super Combat, ο οποίος χαρακτηρίστηκε. Υποκλήθηκε όλος ο κόσμος στο Σταύρο και χαρακτηρίστηκε ως ο Νταβίντσι του ξύλου. Σταύρο, πώς το έζησες όλο αυτό και θέλω να μας μιλήσεις λίγο για τον αγώνα σου. Ήταν μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Έχω ξαναπαίξει, με έχουν ξαναφωνάξει εκεί πέρα στο Super Combat. Είχε πάρα πολύ κόσμο, γινόταν πανικός. Το σπέκτου το θεωρούν το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή, μετά τον Αντούντι Ρεσέι που είχα ξανακερδίσει πιο παλιά. Και εγώ έμεινα έκπληκτος από τον εκφωνητή, όταν το άκουσα, όταν γύρισα μετά. Πραγματικά είχε τρελαθεί, είχε εκστασιαστεί ο εκφωνητής, του άρεσε πάρα πολύ το στήσιμό μου. Και στους διοργανωτές τους άρεσε. Το πρώτο πράγμα που ήρθαν και μου είπαν είναι ότι με είδανε πάρα πολύ καλά, πολύ ανεβασμένο. Πήγε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, το είχα μελετήσει, το είχα πει. Πριν φύγω από εδώ πέρα είχα πει ότι ξέρω ότι πάω με ένα ποσοστό 70-30 το να μου δώσουν το παιχνίδι σε περίπτωση που πάει στα σημεία και ότι είχα πει ότι θα του δώσω τόσο ξύλο που δεν θα μπορεί να μου το κλέψουν το παιχνίδι. Και έτσι έγινε. Και του το έδωσες. Ναι. Του το έδωσες. Γωνία βλέπουμε τον Παναγιώτη τον Δρίνα, τον Γιώργο τον Μουστάκη, τον Χρήστο τον Παναγιώτου. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθαν, συγγνώμη σε διακόπτω, ήταν η πρώτη φορά που ήρθαν 8 άτομα μαζί μου. Ήταν μαζί μου και ο μασέρ μου, ήταν ο προπονητής μου στην Άρση Βαρών, ήταν πάρα πολλά άτομα μαζί, είχαν έρθει φίλοι μου. Είχα 8 άτομα γωνία. Ήταν η πρώτη φορά που πήγα εξωτερικό και είχα τόσους πολλούς μαζί μου. Και όταν γύρισες στο αεροδρόμιο, να σημειώσουμε ότι έγινε ένας πανικός. Ναι, πες μας λίγο και για το πώς σε υποδέχτηκαν. Είχαν κανονίσει όλοι από το γυμναστήριο να έρθουν να μας υποδεχτούν μαζί η γυναίκα μου, ο μπέμπις μου, όλος ο κόσμος και είχαμε πάρα πολλά άτομα και είναι ότι καλύτερο να γυρίζεις, να βλέπεις την εθνική σημαία να κυματίζει, να φωνάζουν, να γινόταν ένα χαμός, ήταν τρομερό. Θέλω να πούμε σε όλους όσους μας βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι ο Σταύρος Εξακουστίδης είναι και αυτός στην καταγωγή πόντιος και θέλω να μας πεις λίγο για τον αγώνα, για τη λεπτομέρεια που δεν τη γνωρίζει ο κόσμος. Αδικήθηκα σε αυτό το κομμάτι γιατί βγήκαμε πυρήχιο χορό. Έχω συνήθως όταν παίζω, όχι συνήθως, όταν παίζω με ξένο αντίπαλο και ζητάω ψυχολογία μέσα μου. Αφού το λέω τώρα για να τριχιάζω, βάζω πάντα πυρήχιο τραγούδι, πυρήχιο ποντιακό χορό και παίρνω πάρα πολύ ψυχολογία. Μόνο που ακούω τη λίρα με το που βγαίνω, αγριεύω. Έτσι και εκεί, αλλά μας κόψανε το τραγούδι, βάλανε διαφημίσεις στο Eurosport
Και μου κόψε όλη την εισαγωγή την ώρα που μπήκαμε με το χορό, με όλα. Δεν ήξεραν προφανώς, δεν ήξεραν, κακώς που δεν ξέρανε. Και πάντως αυτό που είπες, έτσι για την ιστορία, και οι Σπαρτιάτες το έκαναν αυτό με τον Πυρίχιο. Τον χρησιμοποιούσαν και ως σκληρή προπόνηση ή ως έναρξη μάχης, λέει το Wikipedia, η εγκυκλοπαίδεια τέλος πάντων, και οι γραφές. Μπράβο Σταύρο, επόμενο στόχος, έχουμε επόμενο στόχο, έχουμε κάτι... Έχω τρεις πολύ δυνατές προτάσεις για εξωτερικό και έχω φυσικά τον αγώνα μου με τον Θανάση Καρούσο, που δεν θα γίνει τελικά 11 Ιουνίου, έχει μετατεθεί σε 20 Ιουλίου και το περιμένω πώς και πώς. Μία άνω τελεία. Θα σε ρωτήσω για τον Θανάση, γιατί εδώ πέρα υπάρχει μεγάλη κόντρα, υπάρχει, θα έλεγα, τη λέξη έχθρα, γιατί ανταλλάσσατε σκληρές κουβέντες μεταξύ σας, οι δύο αθλητές. Θέλω να σε ρωτήσω το δυσκολότερο αντίπαλό σου μέχρι τώρα και στα επαγγελματικά αλλά και στα ερασιτεχνικά σου παιχνίδια. Ποιον αντίπαλο τον είδες και τρόμαξες? Στην κυριολεξία όμως, δύο φορές μου έχει συμβεί αυτό. Η μία φορά στην ερασιτεχνική μου καριέρα ήμουν 16 χρονών με την εθνική ομάδα στην Κύπρο και έπαιξα με τον Diablo, είναι ένας αθλητής Ισπανός, ο οποίος είχε παίξει και ο Ζαμπίδης εδώ πέρα. Τον είχε φέρει εδώ πέρα και είχε παίξει. Και πραγματικά ήταν τρομακτικός. Τον έχει δείξει στις φωτογραφίες που περάσαμε πριν, ήταν πραγματικά τρομακτικός. Και κέρδισα με μεγάλη μου χαρά, δηλαδή έγινε χαμός γιατί είχαμε διαφορά 15 κιλά. Και άλλη μια φορά μου έχει συμβεί αυτό με τον στη Χαλκίδα, πρόπερση, με τον Ανταμτσούκ, που είναι αθλητής του Glory, Σεργέι Ανταμτσούκ. Είναι ένας Ουκρανός από το Mike Gym και είναι αθλητής του Glory. Και μόνο που είναι αθλητής του Glory τα λέει όλα νομίζω. Έχει τη ζώνη στο Glory στα 65 κιλά. Βέβαια δεν ξέρω πώς το κάνουν, ζυγίζονται 65 και την άλλη μέρα είναι 75. Ανέβηκε πάνω, βγαίνω εγώ στην εκφώνηση, ανεβαίνω πάνω στο ring. Τον κοιτάω, λέω του προπονητή μου: πρέπει να έχουν κάνει λάθος οι εκφωνητές του. Λέω: μας φωνάξανε λάθος. Πηγαίνει, ρωτάει στη γραμματεία μου, έρχεται, μου λέει: όχι, μου λέει, για σένα είναι αυτό. Αλήθεια το έκανες αυτό. Σορκίζομαι. Κάποιο λάθος έχει γίνει. Του λέω: τι για μένα, του λέω. Αυτό είναι σαν και εσένα, του λέω. Στο ύψος σου, στα κιλά σου, δεν έχει σχέση με μένα. Και έφυγες από το ring σαν το καρτούν. Όχι, πήγε ο προπονητής μου και ρώτησε. Εν τέλει έπαιξα και πήγαν όλα καλά. Εντάξει, έχασα μεν στα σημεία, αλλά πήγαν όλα καλά. Δεν έχει σημασία. Νομίζω οι αντίπαλοι μας κάνουν να έχουμε την αξία. Είναι τιμή μου να έχω παίξει με τον αθλητή και ακριβώς... να είναι αθλητής που έχει πάρει τον Glory και έχει τη ζώνη του Glory στα 65. Και τώρα μιλάνε για τον εξακουστήδη τον Νταβίντσι. Αλλά τι να κάνουμε, οι μαχητές έχουν και τις άσχημες, αλλά έχουν και τις πολύ καλές, τις εξαιρετικές στιγμές τους. Και τώρα σε αυτό το σημείο, επειδή είπαμε άσχημες, ο Παύλος ο Παΐσιος την προηγούμενη εβδομάδα στην Εσθονία είχε μια άσχημη στιγμή. Παύλο, θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτή την άσχημη στιγμή, να μας πεις τι έγινε. Σε είδαμε πολύ ενθουσιασμένο, μιλήσαμε, είχαμε ένα αφιέρωμα, μια συνέντευξη. Περίμενες πώς και πώς να ακούσεις τον εθνικό ύμνο, να σηκώσεις την ελληνική σημαία, να παίξεις με ψυχή, αλλά κάτι δεν πήγε καλά. Τι συνέβη, Παύλο μου, στον αγώνα σου? Φτάσαμε εμείς με τον Νίκο τον Γιδάκο στην Εσθονία με το καλό και ήμασταν προετοιμασμένοι για τη ζύγηση. Με το που φτάνουμε στην Εσθονία, μας είπαν ότι η ζύγηση έγινε, δεν χρειάζεται να κάνουμε και εμείς ζύγηση. Με είδανε το σωματότυπό μου και λέει ότι είσαι εντάξει τα κιλά, οπότε θα πάμε να φάμε και όλα καλά. Λέμε με τον Νίκο, εντάξει, οκ, δεν τον είδαμε ποτέ, τον αντίπαλο ποτέ. Και την επόμενη μέρα που είναι το παιχνίδι, τον βλέπουμε και βλέπουμε ότι δεν πιστεύουμε μάλλον ότι θα είναι στα ίδια κιλά με εμάς. Όλα καλά, ξεκινάμε το παιχνίδι. Καλά όλα, πήγαινα πολύ καλά μέχρι την ώρα που έτυχε το χτύπημα. Κυνήγαγα αυτό το χτύπημα, γιατί έδινα αριστερό μου σκοπό να μου δώσει αριστερό για να μπω εγώ μετά με δεξί. Αλλά με κατάλαβα και μου το έδωσε εκείνος πολύ πιο γρήγορα και γι' αυτό ήρθε και το knockdown. Ο δάσκαλος τι είπε γι' αυτό, οφείλεται στα κιλά ή έκανες κάποιο λάθος, γιατί περίμενες το χτύπημα, αλλά σου ήρθε αλλιώς, σου ήρθε ανάποδα. Ναι, πιστεύω ότι ό,τι μου λέει και ο Νίκος το κάναμε. Ό,τι άκουγα από τη γωνία μου, δηλαδή το εκτελούσα όπως έπρεπε και την ώρα που μου λέει ο Νίκος τώρα κάτω. Μάλλον μας κατάλαβε και ο άλλος. Και... Άρα σε είχε ψυχολογήσει αυτός, λοιπόν. Πολύ πιθανόν. Και πολύ πιθανόν. Είχε διαβάσει καλύτερα το παιχνίδι από εσένα. Πολύ πιθανόν. Είχαμε δει εμείς δύο παιχνίδια δικά του πριν πάμε στην Εσθονία. Καμία σχέση στα παιχνίδια του. Ενώ ήταν τωρινά, ήταν τον προηγούμενο μήνα το ένα και το άλλο ήταν το Φλεβάρι. Καμία σχέση στα δύο παιχνίδια. Εντάξει. Και είπες τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα. Τώρα ναι, μέσα.
Έχουμε δουλειά. Και μόνο πάντως που ήρθες να μιλήσεις σε εκπομπή για την ήττα σου, αυτό είναι μια νίκη για μένα ως δημοσιογράφο. Ως δημοσιογράφος που σου μιλάω, νομίζω είναι νίκη αυτό. Να βγαίνει κάποιος να μιλήσει και για την ήττα του. Δηλαδή, άλλος να ήταν θα μου λέγει δεν θέλω να μιλήσω, άσε με 10-15 μέρες να το ξεχάσω, να ξεχαστεί από τον κόσμο ότι έφαγα ξάπλα, μεσαγωγικά. Ενώ εσύ ήρθες εδώ και μπράβο σου. Ο δυσκολότερος αντίπαλος, ο πιο σκληρός, ο πιο σκληροπυρηνικός που έχεις αντιμετωπίσει μέχρι αυτή τη στιγμή, ποιος ήταν? Είναι αυτός που αντιμετώπισα εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, ο Μοϊζάρ. Για μένα δεν με πειράζει να μιλάω για την ήττα μου, γιατί εδώ είναι το ring. WBC αγώνες είναι. Ανέβηκα 7 κιλά για να παίξω αυτόν τον αγώνα. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνανε. Κουράστηκες, γιατί μου λες ανέβηκα και όταν οι αθλητές έχουν να ανέβουν, να κατέβουν, να ανέβουν, να κατέβουν κιλά, νομίζω είναι και σωματική κούραση από αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι κουράστηκα. Απλά όταν προπονείσαι στα 67 κιλά, 66-67 κιλά και έχουν δέσει αυτά τα κιλά πάνω σου και ξαφνικά σου λένε ότι σε 5 μέρες πρέπει να πάρεις 2 κιλά και μετά τις άλλες 5 μέρες από τα 69 πρέπει να πας ξανά 71, όταν εγώ προπονήμαι στα 66. Πιστεύω ότι ήταν μεγάλο ρίσκο, το ξέραμε από την αρχή, αλλά τέτοιον αγώνα δεν θα τον άφηνα να περάσει. Όσα κιλά και να μου λέγανε να πάω, θα ξαναπήγαινα. Θα ξαναπέζεις με αυτόν? Θα ξαναπέζα, ναι. Θα ξαναπέζα. Δηλαδή θα του κάνεις μία πρόταση, άμα σου πει... Ίσως. Για μένα τώρα ήταν ντεμπούτο στην επαγγελματική πυγμαχία. Ο άνθρωπος αυτός τώρα που έπαιξα έχει 6 αγώνες, έχει 5 νίκες, 3 νοκάουτ. Δεν είναι κάποιος τυχαίος. Έχει παίξει με καλά ονόματα στην κατηγορία μας. Να κάνω και εγώ να φτάσω εγώ τα εισάρτημα παιχνίδια και σίγουρα γιατί όχι να ξαναπάμε πάλι η Εστονία για να ξαναπαίξουμε και να έρθει τούμπατα από το δείγμα αυτή τη φορά. Κόντρες έχεις? Κόντρες ιδιαίτερες όχι. Δεν έχεις. Με όλους τα έχω καλά. Με όλους τα έχεις καλά. Ήρεμα. Πραγματικά είσαι από τους αθλητές που δεν κοντράρεις κάποιον, δεν θα πολύ απαντήσεις, θα κρατηθείς. Εντάξει, δεν με έχουν προκαλέσει και σε κάτι. Δεν, όλα καλά. Την κόντρα του Σταύρου την έχεις παρακολουθήσει? Ναι, την έχω δει. Τι θα γίνει ρε Σταύρο με αυτή την κόντρα? Δηλαδή πραγματικά αυτή η κόντρα Θανάσης Καρούσος Σταύρος Εξακουστίδης. Θέλω να μας πεις από τη δική σου την πλευρά τι έχει συμβεί με το Θανάση. Καταρχήν μου έχει φερθεί, εγώ εξοργίζομαι γενικά όταν δεν μου φέρονται επαγγελματικά. Όταν την πρώτη φορά που είχαμε κλείσει συμβόλαιο, είχαμε υπογράψει, είχαμε πάρει προκαταβολές, λεφτά, τα πάντα, μου έρχεται 10 κιλά στη ζύγιση, είχαμε κλείσει 64 και μου έρχεται 69-70 πόσο ήταν στη ζύγιση. Πάει να πει ότι δεν με σέβεσαι και σαν αθλητή και τον κόπο μου που έχω κάνει για να προετοιμαστώ. Το ότι δέχτηκα εγώ να παίξω εκείνη την ημέρα είναι άλλο κομμάτι. Το ότι όμως δεν με σεβάστηκε και το ήξερε 6 μήνες πριν ότι πρέπει να πάρει κάποια κιλά και να κρατήσει τα κιλά του, είναι ευθύνη. Παρ' όλα αυτά δέχτηκα, έδειξα την ψυχή μου, δέχτηκα, έπαιξα, έχασα στα σημεία. Ζήταγα ρεβάνς τόσο καιρό, δεν την έπαιρνα με τίποτα, δεν έπεφτε στα κιλά. Και εν τέλει φτάσαμε να κλείσουμε πάλι ξανά τον αγώνα, ανεβαίνοντας εγώ από τα 62 να πάω στα 69, γιατί δεν κατέβαινε ούτε ένα κιλό. Δηλαδή από τα 70 αυτό που μου είπε είναι εγώ 69 μπορώ να πάω. Οπότε πες μου εσύ πώς να μην είμαι εκνευρισμένος ή να μην έχω, όταν μου δίνεις έλλειψη σεβασμού, να μην είμαι εκνευρισμένος. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχεις προσπαθήσει ποτέ να επικοινωνήσεις με τον ίδιο και να του πεις να παίξετε έναν, να μιλήσεις ουσιαστικά στο τηλέφωνο? Έχεις προσπαθήσει? Δεν μπορώ να μιλήσω με τον αντίπαλό μου, θα τα πούμε στο ring όταν κλείσουν οι διοργανωτές. Εγώ είμαι αθλητής. Να τα πω απ' έξω για καφέ οτιδήποτε, αλλά αφού έχει τελειώσει ο αγώνας δεν μπορώ να μιλήσω με τον αντίπαλό μου. Πρέπει να το κάνει ο κάθε promoter, να κλείσει το παιχνίδι και μετά να μιλήσω μετά τον αγώνα. Δεν μπορώ να μιλήσω πιο πριν, να συναντηθώ με τον αντίπαλό μου να μιλήσουμε. Σε βλέπω πάντως και τώρα. Έχεις εκνευριστεί. Ανάβεις, αμέσως. Αυτό που είπα στο βίντεο, ότι ο Σταύρος όταν εξοργιστεί, γίνεται εριστικός και προκλητικός κλπ. Δεν ξεφεύγει. Τίποτα, το μάτι του αλλάζει. Φεύγει, ξεχνάμε τον ευγενικό και πάμε σε κάτι άλλο. Ναι, εκεί που με βλέπεις και γελάω, ξαφνικά αλλάζω. Δεν το θέλω. Αλλά μου βγαίνει όλη η ένταση. Αυτό γίνεται μόνο με τον Καρούσο? Έχω υπάρξει πολλές φορές να προκαλέσω σε ζήγηση, συνέντευξη ή οτιδήποτε, αλλά πάντα
Είμαι σεβαστικός, πάντα σέβομαι τον αντίπαλό μου. Δεν έχω το μυαλό μου ή τα νίκη ή οτιδήποτε. Είμαστε αθλητές και εγώ μπορεί να χάσω και μπορεί να κερδίσω. Ο καλύτερος και αυτός που είναι στη μέρα του, γιατί είναι ένα άθλημα ατομικό, όποιος είναι σε καλύτερη μέρα και έχει δουλέψει περισσότερο θα κερδίσει. Από εκεί και πέρα, έχει τύχει να έχω κόντρες με αρκετούς αθλητές. Είναι μια περίεργη κατηγορία. Έχουμε πολύ κόσμο και εγώ στα 65 με 70, γιατί αγωνίζομαι από τα 65 μέχρι τα 70. Έχει υπάρξει πολλές φορές να έχω κόντρες με αθλητές. Με τον Καρούσο πάντως ξεκίνησε, να το πω έτσι, και κόντρα και ο Γιώργος ο Μουστάκης, έτσι. Είναι αυτό που σου ξαναείπα πριν, ότι έλλειψη σεβασμού. Ο Μουστάκης δεν είχε κάνει ούτε μία δήλωση. Αν παρακολουθήσεις όλα τα site ή οτιδήποτε, δεν είχε δηλώσει τίποτα. Και είχε πει μάλιστα κιόλας στον Καρούσο ότι κράτα μικρό καλάθι, γιατί είχε γράψει κάποια πράγματα. Εκείνος πρώτος πήγε να γράψει έναν αθλητή του που είχε κερδίσει μια φορά τον Γιώργο, ότι εντάξει, αφού σε κερδίζει ο αθλητής μου, εγώ δεν κοιτάω εσένα, θα παίξω με το θέλω τον κουνιάδο σου και αυτά. Και το απέδειξε ο Γιώργος ότι δεν είναι έτσι, ότι είναι ένα εμπόδιο πριν από μένα και τον κέρδισε καθαρά, τώρα έχει αντιμετωπίσει εμένα. Τώρα έχει να αντιμετωπίσει εσένα. Τι θα του λέγει, θα του πεις αυτή τη στιγμή του Θανάση αν μας παρακολουθεί? Γιατί έχετε ανταλλάξει πολλούς χαρακτηρισμούς. Θα σε πετάξω από το ρίγκ σας στημένο πορτοκάλι, αν η γιαγιά μου είχε καρούλια. Έχουμε δει πολλές. Δηλαδή το παρακολουθούμε λίγο το σύριαλ όλο αυτό. Τι θα του πεις αυτή τη στιγμή του Θανάση που σε βλέπει? Να ετοιμαστεί, τίποτα άλλο. Να είναι έτοιμος. Να είναι στα κιλά του και να είναι έτοιμος. Μάλιστα, και παίζετε Ιούλιο, έτσι. Ναι. Θες να πω και ημερομηνία, δεν ξέρω. Θέλω να μπει και ημερομηνία, με τα αυτά τα δεδομένα που ξέρω και εγώ, είχαμε πει στην αρχή 11 Ιουνίου, τώρα είναι 20 Ιουλίου. Στην διοργάνωση τη Γεωργία τη Μπιτάκου. Στη Γεωργία τη Μπιτάκου, ναι. Στη Γογό την Μπιτάκου, λοιπόν, παίζετε. Αναμένουμε αυτό το παιχνίδι και την εξέλιξη του παιχνιδιού. Εμείς θα τα πούμε και μέχρι τότε. Θα τα πούμε και μέχρι τότε, θα τα πούμε και μετά. Τώρα θέλω να ρωτήσω τον Παύλο. Αν έχουμε κάτι στα σκαριά, αν ετοιμαζόμαστε για κάτι. Ετοιμαζόμαστε για κάτι. Έχουμε για ένα παιχνίδι εδώ, στην Ελλάδα, με ξένο αθλητή. Ακόμα δεν είχε ανακοινωθεί κάτι. Περιμένουμε. Και μετά έχουμε πάλι εξωτερικό. Αυτό με το εξωτερικό πάντως το κυνηγάς πολύ. Γενικά έχει τύχει να ζητήσει αθλητής από την Ολλανδία, αν θυμάμαι καλά, κάποιον για sparring και εσύ δέχτηκες. Δηλαδή Φιλανδία ήταν. Φιλανδία, με συγχωρείς. Ναι. Λοιπόν, και το κυνηγάς στο εξωτερικό. Ναι, μου αρέσει. Θεωρείς αυτή τη στιγμή ότι στο εξωτερικό δίνονται περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά? Σίγουρα. Είναι καλύτερα δηλαδή από ό,τι στην Ελλάδα? Σίγουρα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τον Μιχαλόπουλο, ο οποίος ταξιδεύει αυτές τις μέρες, φεύγει για το Μαϊάμι. Θα έπαιρνες το ρίσκο, Παύλο μου, να σηκωθείς να φύγεις? Ναι, αμέ. Αν μου τύχει ευκαιρία, αυτό κυνηγάω βασικά. Αυτό κυνηγάς. Την ευκαιρία περιμένω και να πάω και να είμαι στο εξωτερικό, γιατί έχει και μόνιμα. Και μόνιμα στο εξωτερικό, μάλιστα. Ωραία, εμείς σου ευχόμαστε ό,τι θέλεις να σου τύχει. Θέλω να μας να δώσεις και τους χαιρετισμούς στη μεγάλη φαμίλια του Golden Corner, ναι, που πραγματικά εκεί πέρα είσαστε όλοι. Βλέπω τα μηνύματα. Α, έχουμε και μηνύματα. Μισό λεπτό. Σταύρο, πες μας για την κόντρα με Καρούσο. Τα είπαμε, παιδιά, προηγουμένως. Χαμός, κόλαση. Παύλο, πες πώς απέκτησες τέτοιο κορμί, ρε φίλε. Πώς αδυνάτησες, παιδιά, θέλει προσπάθεια. Πες μας πώς αδυνάτησες, Παύλο μου. Έτυχε. Μετά τον αθλητισμό, με την προπόνηση, με μπουφάν έκανα προπονήσεις για να χάσω κάποια κιλά. Έγινε αρχή και σιγά σιγά με τη διατροφή μου και πιο έντονες προπονήσεις εννοείται, καταλήξαμε να είμαστε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις προγράμματα. Έχεις το δικό σου το παιδί, έχεις τα παιδιά σου στη σχολή, έχεις τους αγώνες σου που πας φοβερά και τρομερά. Πώς τα καταφέρνεις όλα αυτά? Είναι πολύ δύσκολο το να είσαι και δάσκαλος και να έχεις και στο σπίτι μωρό παιδί. Πάντα κάπου αφιερώνω χρόνο περισσότερο. Ευτυχώς έχω τη γυναίκα που με στηρίζει πάρα πολύ. Εντάξει, και με το σπίτι τους παραμελώ καμιά φορά χωρίς να το θέλω. Εντάξει, όσο μπορώ δηλαδή, γιατί με τις προπονήσεις και έχω πολύ λίγο χρόνο. Τον κουνιάδο μου που είμαστε μαζί στο γυμναστήριο, έχουμε μαζί τη σχολή και με βοηθάει, ο ένας βοηθάει τον άλλον, ανάλογα ποιος έχει αγώνα, ο ένας βοηθάει τον άλλον.
Γενικά έχω πολύ καλή ομάδα από πίσω μου. Από τον προπονητή μου, από τους ανθρώπους που με γυμνάζουν, έχω πολύ δυνατό team. Και ο ένας βοηθάει τον άλλον και με στηρίζουν, γι' αυτό πάνε όλα καλά. Συνδυάζει τα πάντα. Φίλους έχεις, γιατί είπαμε για τους εχθρούς, είπαμε για τους ανταγωνιστές, είπαμε για τον Θανάση. Φίλους έχεις που κρατάς, δηλαδή είδαμε στις φωτογραφίες, φιλίες 20ετίας. Έχω, ναι, οι περισσότεροι, φαντάζομαι ότι οι κουμπάροι μου οι δύο, τους ξέρω τον ένα από το προνήπιο και τον άλλον από το γυμνάσιο. Οι κουμπάροι δηλαδή είναι μέσα από τα μαχητικά. Μέσα από τα μαχητικά είναι οι κουμπάροι, οι αθλητές. Όχι, αλλά ναι. Κρατάω τις φιλίες μου δηλαδή και με τα παιδιά από τη γειτονιά που ήμουν μικρός, που με γνωρίσανε πριν γίνω αθλητής, και με αθλητές όπως ο Στρουμπούλης, ο Κώστας ο Αγγελής, ο Αλέξης ο Σύρος. Ήμασταν μαζί από παιδιά. Ξεκινήσαμε μαζί πάνω κάτω τον αθλητισμό και έχουμε δεθεί και είμαστε από τότε φίλοι. Με όλους τους αθλητές είμαι φίλος και με τον Θανάση τον Καρόσο φίλος είμαι. Απλά πάντα υπάρχει, όταν έχεις ένα αγώνα, υπάρχουν κόντρες. Δεν σημαίνει ότι θα τον δω στον δρόμο και θα πάω να τον βαρέσω ή θα κάνω τις μαγκές που μου γράψαν τώρα που μου λένε. Φίλος είμαι, με όλους είμαι φίλος. Και στον Αθανασόπουλο, όταν έχει αγώνες, κατεβάζω αθλητές μου. Με όλους μιλάω, με όλους έχω καλές σχέσεις. Αλλά στο ring. Το ring είναι ring. Εκείνη την ώρα ναι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Σταύρο, θέλω να δώσεις ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή σε όλα τα παιδιά που σε παρακολουθούν. Είσαι ένας άνθρωπος 28 χρονών, καταξιωμένος αθλητής στη χώρα μας, από τα ονόματα που ακούγονται στο εξωτερικό. Είσαι μπαμπάς, είσαι προπονητής, είσαι μαχητής. Άρα, κάποιος τι πρέπει να κάνει, που έχει βάλει στόχο και όραμα στη ζωή του, να πετύχει και να φτάσει ψηλά. Πάνω απ' όλα να προσπαθεί, να δουλεύει και όταν θέλουμε κάτι πάρα πολύ το πετυχαίνουμε. Η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη, όλα είναι εναντίον μας και εμείς παρόλα αυτά προσπαθούμε πάντα είτε να σηκώνουμε ψηλά την ελληνική σημαία, είτε να πολεμάμε, είτε οτιδήποτε. Είμαστε μαχητές, είμαστε αθλητές, είμαστε άνθρωποι. Θέλω και ένα μήνυμα για σήμερα, για τη σφαγή των ποντίων. Γιατί μας είπες ότι ανατριχιάζεις και με τον Πυρίχιο και με όλα. Είναι πολύ σημαντική η ημέρα. Ανέβασα και μια φωτογραφία εχθές στη σελίδα μου που φόραγα μια μπλούζα που λέει «I am Pontius» και ήταν στα 100 χρόνια της γενοκτονίας μας. Είμαι Pontius, ποντιάρα, όπως σου έστειλα κιόλας, με ένα μάτι και ξερό ψωμί. Μάλιστα. Χορεύεις Πυρίχιο, ατσαπά. Χορεύω, ναι. Χορεύεις. Εδώ νομίζω θα έχω σε πάω. Έχω χορέψει και κοντά. Σε είσοδο μου σε αγώνα, να ξέρεις. Έχεις χορέψει, τι έχεις χορέψει? Πυρίχιο, βγήκα, καθυστέρησα πάρα πολύ την είσοδο μου γιατί χόρευα καθώς έβγαινα. Βγήκες και χόρεψες Πυρίχιο. Λοιπόν, εδώ σε πάω κόντρα, να ξέρεις. Ανοιχτή πρόσκληση. Πρόκληση. Ατσαπάτ και Πυρίχιο, σε πάω. Λοιπόν, κόντρα εδώ. Παύλο. Θέλω, επειδή κλείνουμε τώρα την εκπομπή, να μας δώσει και ο Παύλος το μήνυμά του για τα παιδιά που προσπαθούν, που θέλουν να βγουν στο εξωτερικό, για τα παιδιά που θέλουν να τα πλαισιώσει μια πολύ ζεστή ομάδα, όπως είναι και η ομάδα φίλη του Παύλου, για τα παιδιά που θέλουν να ακουστεί ο εθνικός ύμνος στο εξωτερικό, το όνομά τους, που θέλουν και να πέσουν και να σηκωθούν και να διαπρέψουν, τι θα πεις σε όλους αυτούς που σε βλέπουν? Ότι με την προσπάθεια και αυτό που είπε και ο Σταύρος, όσο το αγαπάς και το θες, αργά ή γρήγορα κάποια στιγμή θα γίνει. Και εγώ ήθελα πολύ παλιά να φτάσω σε αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι για τον box δεν υπάρχει μεγαλύτερο επίπεδο το να καταφέρνεις να παίζεις σε αγώνες με τις WBC. Για μένα είναι το τόπο αυτή τη στιγμή σκαλοπάτι. Το έζησα, πίστη, προσπάθεια και όπως είδαμε και στον αγώνα, και να σε ρίχνει κάτι κάτω, σηκώνεσαι και συνεχίζεις και κυνηγάς τον όνειρό σου.